Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σοβαρό προβληματισμό προκαλεί στις τράπεζες το γεγονός ότι ένα στα πέντε δάνεια που έχουν ρυθμιστεί ξανακοκκινίζουν. Πηγές του κλάδου αναφέρουν στο insider.gr ότι πριν από ένα χρόνο επικρατούσε έντονος φόβος μεταξύ των δανειοληπτών που έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τις οφειλές τους, αλλά οι θελημένα δεν το έκαναν εν ώψη της έναρξης των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές όμως, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, όταν ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί και διαπίστωσαν ότι στο σφυρί βγαίνουν μόνο τα πολύ ακριβά σπίτια και τα εμπορικά και επιχειρηματικά κίνητα, σταμάτησαν να εξυπηρετούν και πάλι την ρύθμιση. Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από το 6ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας οι περικοπές σε δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματα Δίας μετά το 2012, παραπέμποντας ωστόσο λέγω μείζωνο σπουδαιότητας για μετάκλητη κρίση στην υπόθεση στην Ολομέλεια του ΣΤΕ. Κρίσιμο θέμα στο οποίο θα αποφανθεί η Ολομέλεια τώρα είναι από πότε θα οφείλονται αναδρομικά, από το 2012 ή από το 2015, ποιους θα αφορούν και πρωτίστως αν οι αποφάσεις που εκδίδονται θα έχουν γενική ισχύ, δηλαδή θα αφορούν όλους τους ενδιαφερόμενους ή μόνο εκείνους που είχαν την πρόνοια να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει στο κοινό την πρωτοποριακή και διεθνώς βραβευμένη υπηρεσία iBank Pass, μέσω της οποίας δίνεται δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού αριθμού προτεραιότητας για ταμιακή εξυπηρέτηση πριν την επίσκεψη στο κατάστημα. Ο πελάτης ενημερώνεται όταν πλησιάζει η σειρά του για να μην περιμένει ούτε λεπτό. Η υπηρεσία διατίθεται σε mobile εφαρμογή για smartphones και tablets. Δεν απαιτεί κώδικους εισόδου και είναι προσβάσιμη τόσο από πελάτες όσο και από μη πελάτες της τράπεζας. Πώς λειτουργεί? Ο χρήστης εντοπίζει στο χάρτη της εφαρμογής iBank Pass στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας που τον εξυπηρετεί με βάση το χρόνο αναμονής στα ταμεία και την απόσταση από το σημείο που βρίσκεται. Εκδίδει ηλεκτρονικό αριθμό προτεραιότητας, ο οποίος εμφανίζεται άμεσα στην οθόνη της συσκευής του. Όταν πλησιάζει η σειρά του, ειδοποιείται μέσω της εφαρμογής Push Notification για να προσέλθει έγκαιρα στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας που έχει επιλέξει για την ταμιακή εξυπηρέτησή του. Με το iBank Pass της Εθνικής Τράπεζας η αναμονή στα ταμεία γίνεται πλέον παρελθόν. Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr. Τωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό ανοίγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 628,83 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,51% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.